Η πανδημία του κορονοϊού, τα lockdown των προηγούμενων μηνών, οι χαμηλές αμοιβές και τα ωράρια λάστιχο προκάλεσαν εργασιακή ασφυξία στον κλάδο των μαγείρων, οι οποίοι άφησαν τις κουτάλες και τις συνταγές, καθώς η μάχη για την επιβίωση τους έκαψε τα σχέδια με αρκετούς να στρέφονται προς άλλα επαγγέλματα. Συνέπεια να καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις μαγείρων τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε εστιατόρια. Λόγω κρίσεως επιδεινώθηκε. Δεν υπάρχουν οι συνάδελφοι για να πάνε να καλύψουν τις θέσεις που υπάρχουν. Του μάγειρα και του ζαχαροπλαστείου. Γενικά στις κουζίνες θα πω. Για να φανταστείτε μια κουζίνα για να δουλέψει τώρα σε ένα ξενοδοχείο δεν δουλεύει πλήρες. Υπάρχει μείωση προσωπικού. Υπάρχει επιβάρυνση λοιπόν της εργασίας. Δεν βγαίνει σε ένα 8ωρο. Πολλοί συνάδελφοι χρειάζονται να κάνουν και 10 και 12 ώρες και 15 θα έλεγα εγώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η δουλειά είναι πάρα πολύ, η κούραση είναι μεγάλη, η ένταση είναι σε ψηλό βαθμό και οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της κατάστασης, λόγω της πανδημίας. Από εκεί άρχισε αυτή η ιστορία, πολλοί εργαζόμενοι που ήταν εποχικοί εργαζόμενοι, μάγειρες, βοηθοί μαγείρων, μπουφέοι και ιδιαίτερα στις κουζίνες έψαξαν να βρουν ένα άλλο επάγγελμα, μεταπήδησαν σε άλλους χώρους εργασίας που το ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν ένα εισόδημα που να μπορούν να εργάζονται όλο το χρόνο. Ειδικά βλέπουμε delivery πάρα πολλούς μαγείρους στην κατηγορία εκείνων των εργαζομένων. Οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες έδωσαν τη χαριστική βολή στον κλάδο τους, με συνέπεια αρκετοί μάγειρες και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου να εγκαταλείπουν το χώρο μετά από αρκετά χρόνια. Ναι, ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Και θα ψάχνουν και για πολύ καιρό, εγώ θα έλεγα. Και αν κάποιοι δεν συναισθηστούν και δεν βάλουν μυαλό, όλοι μας να βοηθήσουμε ώστε το πρόβλημα να λυθεί, στα επόμενα χρόνια, θα το πω για να το καταλάβουμε καλύτερα, τα επόμενα χρόνια οι κουζίνες θα αλλάξουν χρωματισμό χωρίς να είμαστε ρατσιστές. Ξέρω πολύ καλά ότι πήγανε και στα δημόσια νοσοκομεία, πήγανε πάρα πολύ σε διαγωνισμούς που προκυρήθηκαν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε που το σώστε από τις σχολές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και ιδιωτικές αλλά και από τις δημόσιες σχολές και βγαίνουν πολύ καταρτισμένοι επαγγελματίες. Μάγειροι, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος σε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βάλουν μέσα αυτούς τους εργαζόμενους αλλά με σωστούς όρους αμοιβής και εργασίας. Μάγειρες δοκιμάζουν τη τύχη τους κάνοντας είτε διανομή φαγητού είτε ποντάροντας άλλες θέσεις εργασίας εκτός ξενοδοχειακού και τουριστικού κλάδου, με τους συνδικαλιστές να τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας, διότι στην αντίθετη περίπτωση το μέλλον είναι δυσίωνο για τους μάγειρες και όχι μόνο. Μιλάμε, αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Αυτό βλέπω εγώ και γι' αυτό και ήρθε το πρόβλημα τώρα να διωγγωθεί. Και όσο περνάει ο καιρός και δεν κάνουμε κάτι να το λύσουμε, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.